Καλησπέρα. Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και έχουμε ένα vlog περίεργο. Περίεργο γιατί αφορά γονεοποιημένο παιδί το οποίο κάνει τη μάνα στον αδερφό, η οποία κάνει τη μάνα στον αδερφό της. Η σχέση μου με τον αδερφό μου, λέει η φίλη. Ως τίτλο. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας παρακολουθώ εδώ και 2 χρόνια και οφείλω να παραδεχτώ ότι οι συμβουλές σας σε θέματα που με αφορούν έχουν σταθεί πολύτιμες στη ζωή μου. Σε ευχαριστώ. Αυτό όμως που με απασχολεί αυτό το διάστημα είναι η σχέση μου με τον αδερφό μου. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή, μήπως και βγάλουμε καμιά άκρη. Ο αδερφός μου λοιπόν είναι 15 χρόνια μικρότερος από μένα και θεωρώ ότι η σχέση μας ήταν περισσότερο μάνας γιου παρά αδελφής αδελφού, ίσως και λόγω των καταστάσεων που ζήσαμε. Να σημειώσω ότι έχω και μια αδελφή μικρότερη από εμένα με διαφορά 4 χρόνια, αλλά οι σχέσεις της με τον αδελφό μου είναι αυτές αδελφού και αδελφής. Ίσως παίζει ρόλο ότι είμαι το μεγαλύτερο παιδί της οικογενείας, ίσως φταίει και ο χαρακτήρας μου και ίσως σίγουρα γονεοποιήθηκες. Ο αδελφός μου λοιπόν όταν πέθανε ο πατέρας μου ήταν πάνω στην ευαίσθητη ηλικία της εφηβείας. Σήμερα είναι 40 χρονών και έχει στον ενεργητικό του 2 γάμους και 3 παιδιά, 2 από τον πρώτο γάμο και 1 από το δεύτερο. Είμαι ένας άνθρωπος διακριτικός και δεν βάζω τη μύτη μου εκεί που δεν πρέπει, γιατί πιστεύω ότι η ευτυχία για κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική. Δεν θέλουμε όλοι οι άνθρωποι τα ίδια πράγματα στη ζωή και συμφωνώ μαζί σου. Και καλά κάνεις. Αντιθέτως με τη μητέρα μου, που πρέπει να σας πω ότι ψιλοεπεμβαίνει στη ζωή στον άλλο. Λοιπόν, και στους 2 γάμους που έκανε ο αδερφός μου, στην αρχή όλα ήταν καλά με τις νύφες. Στη συνέχεια όμως οι νύφες προσπαθούσαν να κρατήσουν απόσταση από την υπόλοιπη οικογένεια. Την πρώτη φορά δεν κατάλαβα γιατί. Τη δεύτερη όμως ήρθε ένα γράμμα στη μητέρα μου από την νύφη μου, το οποίο ήταν γεμάτο από ψέματα. Ψέματα που προφανώς για να καλύψει ο αδερφός μου κάποια πράγματα της είπε. Δηλαδή ο αδερφός σου είπε κάποια ψέματα στη γυναίκα του για τη μάνα σας για να την απομακρύνει από τη μάνα του. Λέει πράγματα ανυπόστατα, πράγματα που δεν έχουν συμβεί ποτέ. Και δεν μιλώ για πράγματα που αφορούν τη μητέρα μου και μπορεί να μην γνωρίζω, αλλά και για πράγματα που αφορούν εμένα και ξέρω την αλήθεια. Η αδερφή μου, σημειώνω, δεν θέλει να πάρει καμιά θέση, λέει όπως έστρωσε ας κοιμηθεί. Νομίζω είναι καλά πολύ η αδερφή σου. Και είναι φυσιολογικότερο η αδερφή σου τον βλέπει σαν αδερφό και όχι ως μάνα του. Εγώ από την άλλη πιστεύω ότι χρειάζεται βοήθεια και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να αποκαλύψω στην ύφη μου ότι όλα αυτά που σου λέει είναι ψέματα, γιατί θα δημιουργήσω προβλήματα στο ζευγάρι και πολύ καλά θα κάνεις να μην πας να πεις στην ύφη σου ότι ο άντρας της λέει ψέματα. Πολύ καλά θα κάνεις. Και πάντοτε να διερευνούμε το κίνητρό μας. Ποιο είναι το κίνητρό μου τώρα που θέλω να πω από αυτό, θα το κάνω για καλό ή για κακό. Ξέχασα να σας πω ότι με την πρώτη νύφη οι σχέσεις έχουν αποκατασταθεί καθώς υπάρχουν και 2 παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά του αδερφού σου από τον πρώτο του γάμου είναι εγγόνια της μάνας σου, είναι ανήψια σου εσένα και έχετε σχέσεις με την πρώην νύφη σου και καλά κάνετε. Και όπως μας είπε και η ίδια, πολύ αργότερα κατάλαβε τα ψέματα που της έλεγε ο αδερφός μου όταν ήταν παντρεμένη. Όλο αυτό που έκανε και κάνει δείχνει ότι ο ίδιος τελικά θέλει να πάρει αποστάσεις και το κάνει με το χειρότερο τρόπο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στη ψυχή του, τι κρατάει μέσα του, πώς μπορώ να το βοηθήσω. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω με ανυπομονησία την απάντηση. Και έχεις και μια υποσημείωση. Θα ήθελα να σας πω για να μην παρεξηγηθώ, μάλλον για να μην παρεξηγήσω εγώ τη μαμά σου, ότι όταν λέω ότι για τη μητέρα μου ότι ψιλοεπεμβαίνει, μην φανταστείτε τραγικά πράγματα. Για να καταλάβετε, δεν είναι η γιαγιά που κρατά εγγόνια και παίρνει τις αποστάσεις γιατί έχει δική της ζωή. Απλώς είναι απόλυτη σε μερικά πράγματα, όπως για παράδειγμα η νύφη μου λέει, εγώ θέλω να μεγαλώσω με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μου και εκείνη δεν μπορεί να δεχτεί ότι τα παιδιά είναι δικά τους και είναι δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν, παρά λέει με άκομψο τρόπο τη γνώμη της, αλλά μέχρι εκεί, γιατί ούτως ή άλλως η επαφή που έχω δεν είναι σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, φιλενάδα, μήπως ο αδελφός σου και η νύφη σου είναι λίγο σαν τη Μέγαν Μάρκολ και τον Χάρι τον πρίγκιπα? Τι θέλω να πω. Είναι φανερό
ότι και την πρώτη φορά που παντρεύτηκε ο αδερφός σου, αλλά και τη δεύτερη, προσπάθησε να κρατήσει αποστάσεις της δικής του οικογένειας που δημιούργησε από την οικογένεια της μητέρας του. Από την μητρική του οικογένεια, θα έλεγα, γιατί φαίνεται ότι είναι μητριαρχία που έχετε εκεί μέσα. Και ίσως να δεν πέθανε ο πατέρας σου να μην είχατε μητριαρχία, αλλά η μαμά σου είναι αρχηγός. Σίγουρα έχει τους λόγους του για να το κάνει. Και το κάνει άκομψα. Δεν το κάνει κομψά. Από την άλλη όμως, έχει κάθε δικαίωμα να επιλέγει ο ίδιος να μην έχει σχέσεις με τη μάνα σου. Επειδή η μάνα σου μας έκανε και υποσημείωση για το ότι δεν είναι επεμβατική, αλλά είναι επεμβατική. Επειδή δεν έχουν πολλές επαφές, δεν μπορεί να είναι επεμβατική. Δηλαδή αυτό που γράφεις, ότι λέει η νύφη σου ότι εγώ θέλω να μεγαλώσω τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο, αλλά η μάνα σου δεν εννοεί να καταλάβει ότι τα παιδιά είναι παιδιά των γονέων τους και όχι δικά της παιδιά, τα εγγόνια της, και θέλει να επιβάλλει ή να υποβάλλει ή να εισηγηθεί έστω το δικό της τρόπο, αυτό δείχνει έλλειψη σεβασμού προς την οικογένεια του γιού της. Είναι πάρα πολύ πιθανόν ο αδερφός σου να μην έχει κάποια ψυχολογική καλλιέργεια, να μην έχει διαβάσει βιβλία ψυχολογίας, να μην βλέπει τα βίντεο που βλέπουμε εμείς εδώ στο YouTube και να μην ξέρει να βάλει λόγια στα συναισθήματα του. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει στη γυναίκα του, αγάπη μου, νιώθω άσχημα όταν έρχομαι σε επαφή με τη μάνα μου, νιώθω ένα τοξικό κλίμα όταν είναι η μάνα μου εδώ, γι' αυτό το λόγο θέλω να αποφύγω να έχουμε πολλές επαφές με τη μάνα μου ή να έχουμε πολλές επαφές με την αδερφή μου. Μιλάω για σένα. Με την άλλη αδερφή. Μιλάω για την άλλη αδερφή. Χωρίς να σημαίνει αυτό απαραίτητος ότι είστε τοξικές, δεν είναι αυτό που εισηγούμε. Δεν είναι αυτό που υπονοώ. Απλώς θέλω να πω ότι το κάθε ζευγάρι δικαιούται να επιλέξει με ποιους να συνδέεται και με ποιους όχι. Σαφώς ο τρόπος που το κάνει ο αδερφός σου είναι άκομψος και είναι τρόπος τραχής, που δείχνει ότι δεν έχει ψυχολογική γνώση ο αδερφός σου. Θα μπορούσε να του κάνεις δώρο το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» ή να του συστήσεις να βλέπει τα βίντεο εδώ πέρα, που μπορεί και αυτό να μην γίνει αποδεκτό, εντάξει. Γιατί μπορεί να βοηθηθεί να βάλει λόγια στα συναισθήματα του, να κατανοήσει τι πραγματικά του συμβαίνει και να βρει ένα δημιουργικό τρόπο να επιλύσει τα θέματα, να βρει ένα δημιουργικό τρόπο και ένα υγιή τρόπο να βάλει όρια, παρά να κατηγορεί ψευδώς τη μητέρα σου και εσένα στην ύφη σας. Η γνώμη μου είναι να μην πεις τίποτα στην ύφη σας, εσύ τίποτα απολύτως. Η γνώμη μου είναι να εισηγηθείς τη μητέρα σου να είναι όσο το δυνατόν πιο μαζεμένη. Δεν μας πέφτει λόγος για τις οικογένειες των παιδιών μας, ούτε της μάνας σου πέφτει λόγος για τις οικογένειες της δικές σας, της δικές σας οικογένειες των δικών της παιδιών, ούτε και εμένα, εάν τα παιδιά μου κάνουν οικογένεια στο μέλλον, θα μου πέφτει λόγος, και κανενού γενικώς δεν πέφτει λόγος για το πώς διαχειρίζεται τα του σπιτιού του καθένας. Μπορεί να είναι χείρα η μάνα σου, μπορεί να λες ότι έχει τη δική της ζωή και δεν το αμφισβητώ, μπορεί όμως να έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στο μικρό της το γιο, που ήταν και στην εφηβεία, όταν έχασε τον πατέρα του, και μπορεί ίσως η μάνα σου και από υπερβολική έγνοια να είναι πνιχτική και να μην την αντέχει ο αδερφός σου. Σίγουρα στον καθένα από εμάς θα έκανε καλό να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Είτε νιώθουμε δύσκολα πράγματα, είτε δεν νιώθουμε. Δηλαδή, πώς πας να μάθεις αγγλικά, πώς πας να μάθεις γαλλικά, όσοι πάνε, πώς πας να μάθεις μουσική, μπορείς να πας να κάνεις και ψυχοθεραπεία, να μάθεις τη γλώσσα της ψυχής και να μάθεις τι σου συμβαίνει και να μάθεις γιατί έχεις τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα και να μπορείς να εκλογικεύεις αυτό που σου συμβαίνει και αυτό που νιώθεις και να μπορείς να χειρίζεσαι επιτυχώς συγκρούσεις. Αυτό θα ήταν εξαιρετικό να μπορούσαμε να το κάνουμε. Κοιτάω το μικρόφωνο, γράφει, γιατί μου φάνηκε ότι δεν γίνει σωστά. Βλέπω το σύρμα εδώ πέρα και λέω πώς δεν γράφει. Πώς πάθουμε στις άλλες φορές και σας έχω να παραμονιέστε. Λοιπόν, μην πεις τίποτα. Αν θες, μίλα με τον ίδιο. Πες του. Θέλω να σου πω με όλη μου την αγάπη ότι έτσι και έτσι έχει έρθει ένα γράμμα από τη γυναίκα σου, τη δεύτερη, στη μαμά, που γράφεις μέσα κάποια πράγματα τα οποία είναι ψεύδι. Και θέλω να σου πω ότι θα προτιμούσα και για το καλό το δικό σου, ό,τι πρόβλημα έχεις με μένα, ό,τι πρόβλημα έχεις με τη μαμά, να έρθεις να μας πεις ξεκάθαρα αυτό που κάνετε δεν μ' αρέσει,
αυτό που λέτε δεν μ' αρέσει, ή αν θες να διακόψεις σχέσεις, να πεις θέλω να διακόψω σχέσεις, παρά να μας κατηγορείς ψευδός. Και ίσως να είναι καλή ιδέα να πας σε ένα ψυχολόγο, να δεις τι είναι αυτό που σε προβληματίζει, διότι όχι του στυλ είσαι προβληματικός, πηγαίνει στο ψυχολόγο να φτιαχτείς. Του στυλ πηγαίνοντας στο ψυχολόγο, αναλύουμε τις οικογενειακές μας σχέσεις και καταλαβαίνουμε τι μας συμβαίνει και γιατί νιώθουμε αρνητικά όταν νιώθουμε αρνητικά για κάποιους συγγενείς μας. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Για σένα, η συμβουλή μου είναι να σταματήσεις να τον ταντεύεις. Είναι ήδη 40 χρονών, δεν έχει ανάγκη από μάνα, καμία, είναι 40 ετών. Σταματήστε να τον κακομαθαίνετε, όπως λέει και η αδερφή σου η δεύτερη, όπως τρώνει ο καθένας κοιμάται, ο κάθε ενήλικας όπως τρώνει κοιμάται, και σταμάτα να νιώθεις υπεύθυνη για τον αδερφό σου. Φτάνει. Έχει 25 χρόνια που κάνεις αυτή τη δουλειά, φτάνει. Ασχολήσου με τον εαυτό σου, ασχολήσου με τα δικά σου παιδιά αν έχεις, και σταμάτα να ξοδεύεσαι στο να μεγαλώνεις τον αδερφό σου ή να ταντεύεις τον αδερφό σου τη στιγμή που είναι ενήλικας. Η γνώμη μου. Με όλη μου την αγάπη, ξέρω ότι μπορεί να σε στενοχώρησα, το ξέρω. Ξαναλέω και σε αυτό το vlog ότι αυτά που λέω δεν είναι διαγνώσεις, είναι θεραπευτικές υποθέσεις. Είναι η γνώμη μου, η οποία μπορεί να είναι και σωστή, μπορεί να είναι και λαθασμένη. Με την έννοια η οποία μπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, μπορεί και να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί δεν έχουμε εδώ την πραγματικότητα. Δεν έχουμε μόνο μια επιστολή που γράφει κάποιος, που είναι πώς βλέπει τα πράγματα από τη δική του σκοπιά. Λυπούμαι αν σας στενοχώρησα, αλλά ο σκοπός μου πάντοτε είναι να είμαι χρήσιμη. Καλό βράδυ σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε ξανά αύριο το πρωί.